Μέσα από το δελτίο ειδήσεων του Ιωάννη TV αναδείξαμε το προηγούμενο 15η μέρο αλλά και στι αρχέ του έτου την απαράδεκτη εικόνα και κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη τη Υπηρεσία Καθαριότητα και του Εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών αντίστοιχα με τι περιβόητε γωνιέ ανακύκλωση που είναι διάσπαρτε στην πόλη. Όπω είχαμε αποκαλύψει, τρει μήνε μετά την τοποθέτηση των τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωση σε κάθε μία από τι γωνιέ ανακύκλωση, τα συστήματα δεν λειτουργούν. Και δεν έχει γίνει αποκομιδή ούτε μία φορά από την υπηρεσία. Το αποτέλεσμα είναι οι κάδοι ανακύκλωση να έχουν γεμίσει, να έχουν ξεχυλήσει από τα απορρίμματα, αφού οι πολίτε θεώρησαν εξ αρχή πω οι κάδοι λειτουργούν κανονικά και απέρριπταν τα σκουπίδια μέσα σε αυτού. Με την υπηρεσία καθαριότητα και την αρμόδια αντιδημαρχία να είναι άφαντε, αναδείξαμε το θέμα περιμένοντα να δοθεί και μία εξήγηση, αλλά κυρίω η οριστική λύση. Εξήγηση δεν δόθηκε παρά μόνο ατύπω ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν συνδεθεί με το ρεύμα, ωστόσο λύση βρέθηκε. Όπω μπορείτε να δείτε στι φωτογραφίε που τραβήξαμε την Τρίτη του Πάσχα, στο πάρκο στο γυροκομείο και στη λαϊκή αγορά τη Αγία Μαρίνα, αντίστοιχα, η υπηρεσία βρήκε τη λύση. Σκεπάζοντα με μεγάλε μαύρε σακούλε σκουπιδιών του κάδου, ώστε να αποτρέπονται οι πολίτε από την απόρριψη των σκουπιδιών που έχουν και να πηγαίνουν να τα εναποθέτουν σε άλλου συμβατικού κάδου. Είναι και αυτή μια λύση, θα έλεγε κάποιο, όπω έγραφε και ο Κωνσταντίνο Καβάφη για του Βαρβάρου. Και όλοι πλέον περιμένουν να δουν το επόμενο θαύμα. Πότε δηλαδή θα γίνει η κανονική αποκομιδή από τι γωνιέ ανακύκλωση και πότε τα συστήματα αυτά θα λειτουργήσουν όπω προβλέπεται.